ζωή μέσα από το θάνατό της, χάρη σε μια γυναίκα στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μια 56χρονη μητέρα τριών παιδιών, που νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για μέρες. Όταν ο εγκεφαλικός της θάνατος διαπιστώθηκε, η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση να προχωρήσει στη δωρεά, δίνοντας τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας για ζωή σε συνανθρώπους μας που παραμένουν στη λίστα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, περιμένοντας καρτερικά για καιρό να χτυπήσει το τηλέφωνό τους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και άλλες μονάδες από την Κρήτη, όπως τη μονάδα των Χανίων και πιθανόν και άλλες, οι οποίες στηρίζουν διαχρονικά το θεσμό της δωρεάς οργάνων. Η διαδικασία λήψης των οργάνων ξεκίνησε τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε επιτυχώς νωρίς το πρωί. Οι νεφροί της 56χρονης ελήφθησαν από τη μεταμοσχευτική ομάδα του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός της Αθήνας, το ΥΠΑΡ, από την ομάδα του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ενώ οι κερατοειδείς των ματιών παρέμειναν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το μεγάλο μπράβο και η γνωμοσύνη πρέπει να πάει στους ανθρώπους, στις οικογένειες εκείνες που πήραν αυτή την πολύ γενναία απόφαση. Είναι πραγματικά σπουδαίο, μεγαλειώδες, να μπορείς σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή απώλειας του παιδιού σου, του αγαπημένου σου, να μπορείς να σκέφτεσαι και να αποφασίζεις για τη δωρεά οργάνων. Σίγουρα είναι μια δύσκολη απόφαση σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής ενός ανθρώπου που χάνει ένα δικό του άνθρωπο και πενθεί να πάρει αυτή τη γενναία απόφαση να δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους. Ταυτόχρονα όμως αρκετοί συγγενείς που προβαίνουν στη θετική δήλωση δωρεάς θεωρούν ότι βρίσκουν και μια ανακούφιση, θεωρούν ότι εντάξει, δεν αναπληρώνεται ο χαμός του δικού τους ανθρώπου σε καμία περίπτωση, αλλά προσφέρουν μέσα από το θάνατο ζωή σε άλλους ανθρώπους. Αυτή ήταν η 8η δωρεά οργάνων από την αρχή του χρόνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που έσπασε σήμερα το δικό του ρεκόρ, αφού ποτέ στο παρελθόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε ξεπεράσει κατ' έτος τις 7 δωρεές. Νομίζω πως αυτό που θα έπρεπε να σκεφτόμαστε από πλευράς κοινωνίας των πολιτών είναι ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε στην οικογένειά μας. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Ένα ζήτημα που όταν η οικογένεια γνωρίζει τα υπόλοιπα μέλη της τι θα επιθυμούσα να συμβεί σε μια τέτοια σπάνια μεν αλλά πιθανή περίπτωση, τότε πολύ πιο εύκολα συνενούν. Συνολικά τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό και Βενιζέλιο, έχουν προχωρήσει από την αρχή της χρονιάς σε 12 δωρεές οργάνων, γεγονός που τα καθιστά πρωταγωνιστές του θεσμού, αφού βρίσκονται ψηλά στη δεκάδα των νοσοκομείων της χώρας που πρωτοστατούν στην υπέρτατη πράξη αλτρουισμού και αγάπης για τον συνάνθρωπο. Κρήτη, με το υψηλή προσφορά που έχουν στη δωρεά οργάνων, σίγουρα αποτελεί παράδειγμα θετικό και ελπίζω και άλλες περιφέρειες να το ακολουθήσουν και κάποιες ήδη το ακολουθούν, αλλά μπορούμε σίγουρα πάντα μπορούμε να πάμε καλύτερα. Το 24 γενικώς είναι μια καλή χρονιά, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε αύξηση της δωρεάς. Είχαμε και πέρσι αύξηση και πρόπερσι. Είναι η πρώτη φορά. Πέρσι είχαμε πρώτη φορά για τρεις χρονιές συνεχόμενες αύξηση της δωρεάς και φέτος πάμε να έχουμε τέταρτη φορά αύξηση της δωρεάς. Η μεθοδική δουλειά της αλυσίδα ζωής που δημιουργούν οι εμπλεκόμενες ομάδες του συστήματος υγείας, η στάση της κοινωνίας και η σωστή ενημέρωση φαίνεται πως έχουν συμβάλει στη σταθερά ανωδική πορεία που ακολουθούν οι μεταμοσχεύσεις στη χώρα. Ενώ κομβικό ρόλο διαδραματίζουν και οι τοπικοί συντονιστές μεταμοσχεύσεων που έχουν τοποθετηθεί από το 2022 σε 7 νοσοκομεία, ανάμεσά τους και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με το σχεδιασμό να προβλέπει την ενίσχυση του θεσμού. Να υπάρξει υποστήριξη από τη μονάδα. Έχουμε τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων, έχουμε 7 μέχρι σήμερα και από 1η Σεπτέμβρη θα έχουμε τουλάχιστον 20 σε διαφορετικές μονάδες της χώρας. Γίνονται όλο και περισσότερα βήματα. Μην ξεχνούμε όμως ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος βελτίωσης για να μην είμαστε στην ουσία από τους τελευταίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.